Ολλανδές και ποσέ αγώ. Μπραντς. Έχει πολλά πράγματα, αλλά είναι νόστιμο σίγουρα. Σαν ιδέα, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Το πιάτο του Μπέλου, εντάξει, τώρα δεν έχω να πω πολλά λόγια. Δεν ήταν ούτε καν για δεκάδα, κατά την άποψή μου. Δεν έβαλε κανένα ρίσκο, έπαιξε πολύ safe. Και δεν νομίζω ότι με ένα τέτοιο πιάτο μπορείς να θεωρήσει στην πεντάδα του MasterChef. Ο Δημήτρης, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δεν ξέρω αν έχει χαλαρώσει από τότε που έχει κερδίσει. Αλλά για μένα το πιάτο που παρουσίασε σήμερα δεν είναι το συνηθισμένο. Αυτό που βλέπουμε από τον Δημήτρη, πραγματικά.